Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι του Action 24 εδώ στο 11. Καλεσμένος μας απόψε είναι ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ένα νέο αστέρι στον ελληνικό αθλητισμό, στην ενόργανη γυμναστική, στους κρίκους. Πρόσφατα πήρε χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στο Cottbus στην Γερμανία. Έχει μια καλή ομάδα εκεί. Ναι, με. Ναι, στο Cottbus. Και λέγαμε, η τελευταία σου απάντηση ήταν ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και μας είπες ότι είναι ο Τζεμπούρ. Και ο Μίτρογλου, να προσθέσω. Ναι, είναι και γεννημένος στη Γερμανία. Μια και αναφέραμε για τη Γερμανία. Πρέπει να παίζουν και οι δύο μαζί. Τι να πω, δεν μπορώ να... Δεν ξέρω. Αλλά ο καθένας είναι κορυφαίος αυτό που κάνει. Είναι και οι δύο επιθετικοί σκόρερ και η κουβέντα είναι αν μπορούν να παντρευτούν στην επίθεση ή όχι. Δεν ξέρω. Ναι, με μια κίνηση τέτοια το παρακάμπτεις και σε ρωτώ κάτι άλλο για να κλείσουμε και τα του ποδοσφαίρου. Ποια ομάδα θα πάρει φέτος το Champions League? Χτες έβλεπα το match Barcelona-Paris. Ναι. Είμαι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και στην Μπάγερ. Τις δύο ομάδες δηλαδή που παίξαν την Τρίτη λοιπόν. Ναι. Είχε είπα δίκιο και πριν. Ο speaker ότι είπε για τον Βαλντές ότι ήταν η Αχίλιος Πέρνα. Ναι. Τώρα, εγώ άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Είπα πριν ότι θες να ασχοληθείς με την νομική, σκοπεύεις να μπεις. Ήταν κάτι που θες να το κάνεις από μικρός, ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Τώρα με το γεγονός ότι άλλαξε πάλι ο νόμος και υπάρχουν έτσι κάποια προνόμια για τους αθλητές να μπαίνουν στα πανεπιστήμια, επανήλθε αυτό, θα πας στη νομική. Έτσι σκέφτομαι, ναι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί θα ήθελα κάποια στιγμή να βάλω και εγώ το πετραδάκι μου στον χώρο της πολιτικής, στον αθλητισμό. Όπου. Σαν έφυγες, έφυγες πολύ μακριά. Δηλαδή, δεν θες να γίνεις δικηγόρος, να δικηγορείς αίθουσα. Μπορεί να ξεκινήσω έτσι στην αρχή, αλλά ο απότερος στόχος μου είναι η πολιτική. Ναι. Επειδή τα παίρνω ένα-ένα. Ναι. Ξέρεις τι λένε για τους δικηγόρους? Τι λένε? Δηλαδή, τι είναι 1000 δικηγόροι στο βυθό της θάλασσας? Μια καλή αρχή. Λοιπόν, είπες ότι θες να μπεις στην πολιτική. Αυτό πώς το έχεις το μικρόβιο, το έχεις κολλήσει? Είμαι άνθρωπος θεωρίας, όπως και να έχει, και του λόγου. Οπότε θεωρώ πως με προσπάθεια πολύ θα μπορούσα να τα καταφέρω. Αυτή τη στιγμή σίγουρα είσαι πολιτικοποιημένος, για να μου το λες αυτό. Είσαι και κομματοποιημένος ή όχι? Είμαι. Πού? Είμαι κομματικοποιημένος προς τα αριστερά. Γέρνω, αλλά δεν θα πω ακριβώς πού. Αυτό που... Δηλαδή είσαι μέλος κόμματος, πηγαίνεις σε συζητήσεις, ξέρω εγώ, κάνεις τέτοια πράγματα, όχι, παραγωγή ακόμα πολιτικής, αλλά... ή απλά είσαι ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος ο οποίος ψηφίζει ένα κόμμα και μέχρι εκεί προς το παρόν? Μέχρι εκεί και τα ψάχνω λίγο παραπέρα όσο μπορώ από μόνος μου. Αν και σε λιγότερο από ένα χρόνο θα πρέπει να έχω κομματικοποιηθεί στη σχολή μου, γιατί είναι πολύ βασικό στη νομική, από όσο ξέρω. Αυτό που σε έκανε να πολιτικοποιηθείς είναι η αφύπνιση λόγω της κρίσης ή είναι κάτι διαφορετικό, ένα μικρόβιο που το έχεις από μικρός? Είναι κάτι οι γονείς σου, ξέρω εγώ, ασχολιόντουσαν και το έμαθες από εκεί? Έχω γονείς πολιτικοποιημένους, έχω γονείς σκεπτόμενους που με μεγαλώσανε πάρα πολύ δημοκρατικά με μεγαλώσανε χωρίς να μου λείψει κάτι και μου μάθανε, μου περάσανε αυτόν τον τρόπο σκέψης και είμαι, εντάξει, με ευγνώμων γι' αυτό φυσικά, γιατί έχω μάθει να σκέφτομαι σωστά και να μην φοράω παροπίδες στη ζωή μου. Παρακολουθείς λοιπόν τις πολιτικές και κοινωνικές εξέλιξεις? Αρκετά. Κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Υπάρχει μια σύμβαση με τη λεγόμενη Τρόικα. Η Τρόικα είναι εκπρόσωποι και υπάρχει αυτό που έγινε στην Κύπρο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να πούμε να πάτε όλοι από εκεί που ήρθατε και θα τα καταφέρουμε μόνοι μας, έστω και αν, ξέρω εγώ, για 1-2 χρόνια θα χρειαστεί να μην βάζουμε ούτε βενζίνη στο αυτοκίνητο, ή θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει,
να συνεχίσουμε εντός της Ευρώπης μέσα στο ευρώ, αλλά να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο, λίγο πιο τσαμπουκάδες στην συμπεριφορά. Και αν τα καταφέρουμε. Αν τα καταφέρουμε, σκύβουμε το κεφάλι. Λίγο πιο τσαμπουκάδες είναι δύσκολο να γίνουμε. Γιατί έχουμε μεγαθύρια να αντιμετωπίσουμε σαν χώρες, η Γερμανία, ας πούμε. Θεωρώ πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που πληρεί όλο τον προϋποθέσεων. Είναι πολύ πλούσια χώρα σε χρυσό, σε πετρέλαιο, σε λάδι, στα πάντα. Είμαστε κομβικό σημείο για την Ευρώπη. Αλλιώς, με όλα αυτά που έχουν γίνει, θα μας είχαν κάνει στην άκρη, θεωρώ. Είδες όμως τι έγινε στην Κύπρο. Είπαν ναι. Στην αρχή όχι. Και το πήραν πίσω σε 48 ώρες. Οι Κύπροι. Ναι. Ναι, αλλά έπεσε τσεκούρι κατευθείαν. Δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και εδώ να πούνε. Δεν κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, πάρτε, δεν θέλουμε τα λεφτά σας, ας πούμε. Δεν σε κλείνουν, δεν σου κλείνουν τις τράπεζες, δεν σε στραγγαλίζουν. Ναι, σε στραγγαλίζουν. Και τι κάνεις. Επιβιώνεις. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Ναι. Ο Έλληνας στις χειρότερες και στις πιο δύσκολες καταστάσεις επιβίωσε. Δηλαδή, πιστεύεις ότι μπορεί να, ας πούμε, να γίνει αυτό το πράγμα, να πέσουμε στο βυθό. Πρέπει να πιάσουμε πάτο για να. Άμα το βαρέλι δεν έχει πάτο, πώς θα ξεκινήσει πάλι. Μιλάς συχνά πάντως για τους γονείς σου, με καλά λόγια. Βέβαια. Βέβαια, γιατί τους έχω πολύ ψηλά. Ναι. Αυτό το λες και στις κοπέλες με τις οποίες σχετίζεσαι, γιατί όταν ακούνε για γονείς, εξής παθαίνουν και μια αναφυλαξία. Όχι. Είμαι προσεκτικός. Είμαι προσεκτικός. Πώς θα πας με το άλλο φίλο, έτσι υπάρχει. Είναι από το χώρο σου, είναι από αλλού, έρχονται. Έρχονται. Έρχονται, πώς δεν έρχονται, εντάξει. Έρχονται ή πηγαίνεις εσύ, ας πούμε. Και τα δύο, εντάξει, ανάλογα στην περίσταση. Αλλά έχει τύχει να έχω σχέση και με κοπέλα του χώρου. Πάνω από μια φορά. Με 2-3 κοπέλες από το χώρο μου. Στο σύνολο. Όχι στο σύνολο. Όπως να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Έχει τύχει να έχω και σχέση με κοπέλες εκτός χώρου. Ναι. Πάντως δεν ξέρω εκεί στα. Όταν βρίσκεστε με τους αθλητές και λοιπά, δεν ξέρω τι ακούγεται για τη γυμναστική. Θα μου πεις. Mm-hmm. Γιατί στο Ολυμπιακό χωριό, ας πούμε, λέγονται για αθλήτριες στίβου. Ότι ομαδικά δεν ξέρω τι γίνεται στη γυμναστική, να μου πεις. Είναι πιο όχι, καλά τα πράγματα εκεί. Καλά. Είμαστε μια οικογένεια, ευτυχώς. Ευτυχώς είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε όλοι κοντά ο ένας με τον άλλον. Άντρες, γυναίκες, είμαστε όλοι φίλοι, όλοι μαζί βγαίνουμε, περνάμε καλά. Ο καθένας έχει τη σχέση του, έχει την κοπέλα του, άλλος είναι ελεύθερος και φλερτάρει. Βγαίνετε. Θα βγούμε. Θα βγούμε. Θα βγούμε και θα περάσουμε και πολύ καλά. Υπάρχει ένας αυτοέλεγχος, υπάρχει κάποιο ωράριο που πρέπει να τηρείτε, υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς, ένας κώδικας του τι πρέπει να τρως. Για εξήγησε μου τώρα λίγο όλα αυτά. Υπάρχει ένας κώδικας, τον οποίο τον έχουμε εδώ βασικά. Ναι. Δεν μας περιορίζει κάποιος τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι ώρα θα γυρίσετε. Αλλά. Και στις κοπέλες. Στις κοπέλες είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Γιατί εγώ άκουσα μία από τις κοπέλες που ήταν στο ensemble που δεν τρώγανε άθλημα. Τίποτα εκεί. Είναι άλλο άθλημα. Είναι πιο δύσκολο άθλημα. Ναι. Όχι πιο δύσκολο να κάνεις. Έχουν περισσότερα εμπόδια σε αυτά τα θέματα. Εμείς προσωπικά, εγώ θέλω να είμαι στα κιλά μου. Απλά. Θέλω να είμαι στα κιλά μου και ας φάω σουβλάκι, ας φάω και κρέπα. Δεν έχει να κάνει. Ας φάω και πίτσα, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Αρκεί να είμαι στα κιλά μου, προσέχω όσο μπορώ. Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι δεν τρώω, δεν θα φάω σαλάτα, δεν θα φάω το αυγό μου, δεν θα κάνω σωστή διατροφή. Θα κάνω, αλλά θα φάω και το σουβλάκι μου. Ναι. Εγώ, δηλαδή μπορεί. Δεν ξέρω τώρα, περίοδος αγώνων δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά περίοδος μη αγώνων. Ναι. Να φας, να έχεις βγει έξω, να έχει πάει ώρα 12.30, να φας μια πίτσα και μετά να πας μπουζούκια. Δεν ξέρω τι σε αρέσει, μπορεί να μην σε αρέσει τα μπουζούκια. Και να χτυπήσει και 2-3 ποτά εκεί, έκανα 2 σφινάκια. Κάνουν οι νέοι! Μπορεί να γίνει όταν θα είμαι σε περίοδο εκτός αγώνων, σε χαλαρή περίοδο. Μπορεί να γίνει και παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να βγω μια Παρασκευή, μπορεί να βγω και το Σάββατο. Σε περίοδο αγώνων θα βγω το Σάββατο και αν. Λοιπόν, μία αλληλόξα που έχεις και διάβασα σχετικά για αυτήν.
και το έκανε στο παρελθόν, είναι το parkour. Μπορείς να πεις τι διάβολο είναι αυτό, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι άθλημα, είναι χορός, τι είναι? Είναι ελευθερία, εγώ θα το έλεγα. Είναι η τέχνη του να πηγαίνεις μόνο ευθεία και να προσπερνάς κάθε εμπόδιο. Είτε αυτό λέγεται αμάξι, είτε αυτό λέγεται μια μάντρα, είτε αυτό λέγεται μια πολυκατοικία. Δηλαδή τρέχεις, περνάς πάνω από εδώ, ναι. Μετά περνάς πάνω και το περνάς με κολοτούμπα. Με κολοτούμπα, ναι. Με ακροβατικές κινήσεις, ναι. Σαν και αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά αυτό έτσι το έχετε κάνει σαν άθλημα και νομίζω Σαντορίνη γίνεται. Έγινε πρόσφατα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δύο. Δύο. Όντως. Και περπατάς και στον τοίχο και όλα από αυτά. Όλα. Και δεν πέφτεις κάτω, δεν σκοτώνεσαι. Όχι, εντάξει, λόγω ενόργανης δεν έχω πρόβλημα. Αυτό το ξεκίνησες πριν την ενόργανη ή μετά την ενόργανη? Το ξεκίνησα όταν σταμάτησα την ενόργανη. Όταν σταμάτησες? Ναι, σε ηλικία. Πότε ξεκίνησες, πότε σταμάτησες, πότε πρόλαβες να κάνεις? 5 χρόνια ξεκίνησα, 14 σταμάτησα, ναι. Και ασχολήθηκα λίγο με το parkour μέχρι τα 16 μου. Μετά κάθισα λίγο και ξεκίνησα στα 17 ξανά ενόργανη. Αυτό το διάστημα που σταμάτησε, για ποιο λόγο είχε σταματήσει? Είχα κάποιους πόνους και κάποια προβλήματα στους αγκώνες μου, ναι. Και ήταν και λίγο το νεαρό της ηλικίας. Της εφηβείας, της μετά εφηβείας. Ακριβώς. Έχεις όμως και μια τρέλα με τις μηχανές. Ναι, βέβαια. Street ή on off? Street. Τι καβαλούσες? Έχω ξεκινήσει από Απρίλια RS δίχρονο 125 σε τύρο 6 του αδερφού μου έπαιρνα. Ένα Monster έχω, Ducati 620 κυβικά. Γυμνό? Πολλά. Ναι. Είναι naked, αλλά είναι... μπαίνει. Και... ήθελες να τρέξεις και σε αγώνα? Θα το ήθελα. Μικρός, είχα κάποτε σε μικρότερη ηλικία μια συζήτηση για πίστα πάντα. Με τους γονείς σου και βγάλαν σπηριά? Όταν το άκουσαν... γονείς είναι αυτοί. Ναι. Το έκανα μια συζήτηση με το μηχανικό μου, αλλά δεν καταλήξαμε ποτέ κάπου. Ναι. Δεν έχει μέλλον στην Ελλάδα. Όχι, και πρέπει να ξεκινήσεις πάρα πολύ μικρός και στο εξωτερικό. Ναι, ισχύει. Ναι. Αν ήταν σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα, πρώτα θα ήταν αδερφός μου. Σε πληροφορώ. Και αυτός τριτάς? Και αυτός. Ορκισμένος. Και... αν μου λες όλο για μικρά, δεν άκουσα έτσι να λες ότι θα ήθελα κανένα χιλιάρι, θα ήθελα κανένα... Στην Ελλάδα. Ναι. Με τους δρόμους που έχουμε. Να το κάνεις. Εγώ πάντως έκανα μεγάλο ηλικία αγώνα. Ήμουνα 21-22 χρονών. Ναι. Αλλά στα on-off. Ναι. Trail ride. Στην Πάρνηθα, στη Χαλκίδα. Και... ωραία είναι και αυτά. Ναι, ωραία είναι αυτά, γιατί ανεβαίνεις στο βουνό, ψάχνεις το δρόμο και στο χάρτη. Είναι συνδυασμός να βρεις και το δρόμο. Μπορείς να είναι Μάιος μήνας και να είσαι ανήλαια μέρη και να βρεις χιόνια. Θα φας τις τούμπες σου άμα έχει λάσπες και λοιπά. Αλλά ξεκινούσα και έλεγα θα τους φάω όλους και μετά από τα 10 μέτρα περνάγανε από πάνω μου. Και έτσι το κόψα. Βλέπεις και MotoGP? Παρακολουθώ, ρε. Βαλεντίνο Ρώση, Πετρόσα, Στόνερ. Και ο Στόνερ μου αρέσει πολύ, αλλά εντάξει, η Ρώση είναι ντόκτορ. Τέλος. Δεν ντόκτορ. Μαθαίνω όμως ότι είσαι και πολύ του hip-hop. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ ο χορός, μ' αρέσει η μουσική, R&B, hip-hop. Με ενδιαφέρει. Έλληνες ή ξένοι? Ξένοι. Ξένοι. Και ποιοι είναι οι καλύτεροι αγαπημένοι σου? Ο αγαπημένος μου... τώρα ποιο να πω. Είναι δύσκολο. Στην μουσική, στην R&B σκηνή είναι ο Άσερ και ο Τίμπερλεκ για μένα. Οι κορυφαίοι στην R&B. Τώρα σε κάτι πιο βαρύ πάμε, ξέρω εγώ. Εδώ στην Ελλάδα κάποιος ο οποίος σ' αρέσει? Εκτιμάω πάρα πολύ και είμαστε φίλοι και τον ακούω πολύ, τον Ισορροπιστή από το Συνέβημα. Α, ωραία. Θα μας τον φέρεις εδώ τον Ισορροπιστή, την επόμενη φορά θα έρθει πακέτο. Ναι, θα γράψει και ένα τραγούδι για σένα. Τα κάνουν αυτά οι ράπερ. Ναι, ναι. Και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία τώρα ο Ισορροπιστής. Νομίζω με το Χατζηγιάννη είναι η τελευταία του επιτυχία. Κάνει πολλά πράγματα. Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Και είναι και με την ενόργανη τίποτα ή όχι? Όχι, όχι. Όσο έκανα παρκούρ τον είχα γνωρίσει. Είχα παίξει ένα βιντεοκλίπ στην πορεία. Α, μέσω του παρκούρ. Ναι, ναι. Πολλά πράγματα μαζεμένα. Πολλά πράγματα. Ναι. αλλά όλα αυτά που θέλεις να κάνεις και κυρίως με την πολιτική κλπ. Τα βλέπεις για μετά από πόσο, όταν θα σταματήσεις τον αθλητισμό? Θα ήθελα να σταματήσω. Για μένα η ιδανική ηλικία θα ήταν 32 χρονών. Ένα με δύο χρόνια μετά την επόμενη Ολυμπιάδα. Όχι αυτήν που έρχεται, την επόμενη. Το 2022, το 2021 εκεί. Οι συναθλητές σου, όταν θέλετε να διεκδικήσετε κάτι, είτε από την Ομοσπονδία, είτε από την Πολιτεία, mm-hmm. Είτε από τον ίδιο σύλλογο, αν είσαι στον ίδιο σύλλογο, λένε εσύ που είσαι και μετά πολιτικά που θες να ασχοληθείς και τέτοια, δεν πας εσύ να κάνεις τον εκπρόσωπο? Δεν έχει γίνει ακριβώς έτσι, αλλά θα πω κάτι κωμικό. Έχω βοηθήσει πολλές φορές σε μηνύματα, σε προσωπικές σχέσεις μεταξύ, ας πούμε, ενός συναθλητήμου με την κοπέλα του. Εκεί, επειδή έχω το. Μπορώ να γράψω και να πω κάποια καλά πράγματα. Κάνα ρουσφέτες, σου έχουν ζητήσει από τώρα? Όχι, όχι. Δεν θέλω τέτοια ακόμη. Ένας αθλητής στην ενόργανη πρέπει να. Όταν γυμνάζεται. Τώρα, εσύ φαίνεσαι σαν να είσαι και λίγο bodybuilding. Ποια είναι η διαφορά του ένα από το άλλο, δηλαδή, πόσο στα βάρη, ας πούμε? Δεν κάνουμε βάρη. Δεν κάνετε, τι κάνετε? Δουλεύουμε με το βάρος σώματος, ναι. Αρχικά. Κοντεύω τα 17 χρόνια ενεργός αθλητής, οπότε είναι φυσιολογικό να είμαι γυμνασμένος, εφόσον κάνουμε και 5 ώρες προπόνηση τη μέρα. Και η διαφορά είναι ότι εμείς είμαστε καθαροί. Είμαστε τελείως καθαροί. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει, τι καθαρή? Δεν υπάρχει ντόπινγκ στον οργανισμό? Δεν υπάρχει, όχι απλά ντόπινγκ, δεν υπάρχει ούτε η σκόνη της πρωτεΐνης. Τίποτα. Τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτον δεν βοηθάει με τίποτα. Γιατί ένα όργανο είναι και πάρα πολύ εγκεφαλικό άθλημα. Πρώτα αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν. Και να βοηθούσε. Δεν έχουμε tape στο γυμναστήριό μας. Δεν έχουμε τα βασικά. Δεν έχουμε χανζαπλάστ. Δεν έχουμε μπεταντίν. Αυτά και να υπήρχαν δηλαδή στο χώρο μας κοστίζουν. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Μήπως είναι το γεγονός ότι στην ενόργανη γυμναστική δεν υπάρχει αυτός ο άμεσος ανταγωνισμός, ότι να τρέξεις με άλλους 10 και ποιος βγει πρώτος? Βέβαια. Στην ενόργανη χτίζεις ένα πρόγραμμα σε βάθος χρόνου, το προετοιμάζεις και το παρουσιάζεις σε αγώνα. Και από εκεί και πέρα, άμα το εκτελέσεις σωστά, κερδίζεις. Αυτό το πρόγραμμα χτίζεται σε μια ολόκληρη καριέρα ή μπορεί κάποια στιγμή να το πετάξεις και να κάνεις κάτι καινούργιο? Εγώ μέχρι τώρα έχω αλλάξει από το 2008 γύρω στα 7 προγράμματα. Διαφορετικά, τελείως. Και όσο πάει, ανεβάζουμε και το συντελεστή της δυσκολίας. Άμα από εκεί που είσαι τον κατεβάσεις. Τι σημαίνει συντελεστής δυσκολίας και αν είναι κάποιος αριθμός? Είναι κάποιος αριθμός. Είναι ένα κλάσμα που έχει έναν διαιρέτη, έναν. Πώς ακριβώς γίνεται? Πρέπει να πληρείς κάποιες ασκήσεις για να έχεις αρχική αξία 10. Από εκεί και πέρα, από την αρχική αξία του 10, σου κόβουν μειώσεις οι κριτές και σου βάζουν, ας πούμε, 9-20. Το 9-20, τώρα περάστηκα. Θα σου το πω αλλιώς. Ο συντελεστής δυσκολίας σε μένα, στο δικό μου πρόγραμμα, είναι 7 ή αλλιώς 17. Από 17 κόβουν μειώσεις και παίρνω 15-800. Έχω 1,5 βαθμό μειώσεις, παίρνω 15-500. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί κόβεται? Γιατί είναι τόσο δύσκολο ή δεν είναι τόσο εκτελέσιμο σωστά? Δεν υπάρχει πρόγραμμα που θα έχει κάτω από 80% μειώσεις. Όλα είναι στο βαθμό πάνω, τουλάχιστον. Και για να πάρει 10 ένας αθλητής, τι πρέπει να κάνει? Δεν υπάρχει 10 πια να πάρεις. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Δεν το έχει πάρει κανένας πια με τον καινούριο κώδικα. Αυτό πόσα χρόνια ισχύει? Από το 2004 και μετά. Μήπως για αυτόν τον λόγο είναι και ο καινούριος κώδικας, επειδή πάνε πολλά δεκάρια κάποια στιγμή? Είχε γίνει να υπάρχουν πάρα πολλές ισοψηφίες, πάρα πολλά κοντά στο 10. Διάφορες μειώσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπήρχαν λόγω του 10. Γιατί πώς θα κερδίσει ο άλλος με 8-80, άμα του κόψει ό,τι βλέπεις? Για να το καταλάβει και το κοινό,
είναι όπως ας πούμε κάποια στιγμή στέλνει το ακόντιο που υπάρχουν οι αθλητές στα 100 μέτρα και δεν είναι να βγει έξω από το στάδιο. Οπότε θέλει να το αλλάξουμε λίγο, το βαρύνουμε λίγο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, έτσι είναι. Τώρα έχει γίνει απεριόριστο. Δεν υπάρχει ταβάνι στους κρικούς και σε κάθε όργανο. Δεν υπάρχει ταβάνι. Μπορείς να το κάνεις όσο δύσκολο θέλεις το πρόγραμμα, με κάποια όρια, σε κάποια πλαίσια. Δηλαδή σου ζητάνε να κάνεις 2 σταυρούς στους κρίκους, όχι 3. Δεν μπορείς να κάνεις. Είναι πιο δύσκολη η άσκηση ο σταυρός. Ναι, θεωρώ. Είναι. Και η πιο επίπονη. Είναι και ανάποδα ο σταυρός. Ναι, υπάρχει και ανάποδο ο σταυρός. Όχι, δεν είναι το πιο δύσκολο. Για μένα δεν είναι πιο δύσκολο. Για μένα είναι ο σταυρός πιο δύσκολος, γιατί είναι η άσκηση που επιβαρύνει πιο πολύ το σώμα. Τους ώμους και τους στένοντες και γενικότερα. Ενώ η ανάποδη δεν το επιβαρύνει. Ο ανάποδος σταυρός εμένα προσωπικά δεν με επιβαρύνει. Και όλες οι υπόλοιπες ασκήσεις. Ο σταυρός είναι, ας πούμε, σκότωμα για τους ώμους. Να το πω και έτσι. Και ειδικά όταν πρέπει να σηκώσει και τα πόδια και. Εκεί πάμε σε άλλη άσκηση. Όταν από το σταυρό ανέβεις εδώ, ας πούμε, είναι πας στο ψαράκι. Το λεγόμενο σβάλλου στον κώδικα. Είναι πιο δύσκολο. Έχει και αυτό μια δυσκολία, αλλά είναι εντάξει, παίζει ρόλο και ο σωματότυπος του αθλητή. Τι τον βολεύει τον καθένα. Εγώ πάντως, αν με βάλεις να το κάνω, θα πω μετά τη σταυρό κουβαλάω που λέει και το τραγούδι. Ή μπορείς να κάνεις τη σταυρό σου. Θα τα καταφέρω ένα δευτερόλεπτο να αντέξω, πώς με κόβεις. Όχι. Ούτε ένα. Όχι. Σε βλέπω γυμνασμένο, αλλά δεν είναι τεχνική. Ναι. Δεν έχει να κάνει τόσο με τη δύναμη, με τη δύναμη. Τεχνική. Ναι. Τεχνική. Είναι σαν γι' αυτό που λένε ότι τι μετράει στο τέτοιο, η τεχνική. Αλλά μετράει η τεχνική πάντα. Και τα δύο θέλει. Πες με έναν άλλο μύθο τώρα. Να τον ξεδιαλύνουμε εδώ στο 11, γιατί σήμερα ξεδιαλύνουμε και μύθους. Όσοι ασχολούνται με την όργανη γυμναστική, μένουν κοντοί. Όχι. Αυτό είναι, πραγματικά είναι μύθος. Αναστέλλεται η ανάπτυξη. Δηλαδή, αντί να μπει στην εφηβεία στα 12, θα μπει στα 14. Και αυτό το απότομο ύψος που παίρνουν όλα τα παιδιά όταν μπαίνουν στην εφηβεία, δεν θα το πάρει στα 12, σε ηλικία 12 ετών, θα το πάρει 14-15. Τώρα, η προβολή που βλέπουμε τους πρωταθλητές, ας πούμε, τους ενόργανης, είναι κοντή. Είναι κοντή από τη φύση τους. Έχω συναθλητές που έχουν σταματήσει επειδή ψηλώσανε. Εγώ δεν ψήλωσα, οπότε συνέχισα. Οπότε όσοι βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας είναι κοντοί. Άμα γίνεις ψηλός πολύ, αλλάζει άθλημα, δεν μπορείς να. Ναι, ναι. Εγώ από τους ανταγωνιστές μου στους κρίκους παγκοσμίως είμαι από τους ψηλότερους. Εσύ δηλαδή, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και ποδοσφαιριστής να γινώσουν, σε αυτό το ύψος. Σε αυτό το ύψος. Και μπάσκετ να έπαιζα. Σε αυτό το ύψος. Αλλά απλά δεν θα έπαιζε μπάσκετ. Με αυτό το ύψος. Ναι, βέβαια. Πόσο ύψος έχεις? Πρέπει να είμαι ένα 66. Ένα 66. Ναι. Με τέτοιους αντιπάλους έπρεπε να παίζω εγώ στο μπάσκετ. Να νιώθω center force. Είμαι ένα 75. Όταν ξυπνάω, έτσι. Τώρα που έχω περάσει μια δύσκολη μέρα, μπορεί να είμαι 3-4 πόντους. Κοντύτερο. Βέβαια. Μπήκαμε λίγο. Άμα υπάρχουν και τέτοιες διαφορές, καλό θα σου κάνεις αγώνες. Φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ένα νέο παιδί το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι και ιδιαίτερα επικοινωνιακό. Στο λένε αυτό οι συναθλητές σου? Ναι, ναι, ναι. Είμαι επικοινωνιακός, είμαι ένα άτομο που θα προσεγγίσω τον κόσμο. Από τη δική σου τη γενιά των αθλητών? Ναι. Ποιος άλλος είναι έτσι που δείχνει ότι θα πάει ψηλά, θα πάει μπροστά? Ο Κοσμίδης. Ο Κοσμίδης. Ο Κοσμίδης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει κάνει τα πάντα. Μόνο Ολυμπιάδα δεν έχει πάρει και συνεχίζει ακάθεκτος. Έχουμε και το ίδιο όνομα, Λευτέριδες και δύο. Ναι, ναι. Και ελπίζω να φτάσουμε μαζί ψηλά. Γιατί είμαστε πολύ, πολύ καλοί φίλοι, φυσικά. Γυμνάζετε και μαζί? Ναι, ναι. Είμαστε όλη μέρα, μένουμε στα διπλανά δωμάτια. Εσείς μένετε στην. Στον Άγιο Κοσμά. Στις εγκαταστάσεις, ναι. Δίπλα-δίπλα. Είμαστε η πόρτα μου εδώ, παραδίπλα. Εκείνο και το γυμναστήριο. Ναι, ναι. Τα πράγματα στον Άγιο Κοσμά πώς είναι? Δηλαδή τα δωμάτια, το γυμναστήριο έχει ζέστη, είναι κρύο? Τα δωμάτια. Το καλοκαίρι σκάμε. Έχουν τα κομφόρ ή κοντεύουν να πέσουν? Τα δωμάτια τα διατηρούμε εμείς. Ναι. Το γυμναστήριο δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε εμείς. Το καλοκαίρι σκάμε, το χειμώνα κρυώνουμε. Έχει μπει
ένας καινούριος πρόεδρος στον Άγιο Κοσμά, ο οποίος μας δημιουργεί μόνο προβλήματα. Πρόεδρος των ξενώνων και της διοίκησης του Άγιου Κοσμά μας δημιουργεί μόνο προβλήματα. Μας έχει κλειδώσει πόρτες, μας έχει πάρει κλειδιά από τα γυμναστήρια, μας αφήνουμε τα αμάξια μας 20 μέτρα μακριά πίσω από μια πύλη και μας τα έχουν σπάσει σε όλους τα αμάξια. Ήθελα πολύ να το πω αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα. Μόνο προβλήματα. Εγώ δεν έχω νερό πια, επειδή κάναν κάτι έργα. Δεν έχω ζεστό νερό το βράδυ όταν γυρνάω, γιατί έχει τελειώσει το νερό από τον ηλιακό, οπότε... Και όταν λέτε αυτά τα πράγματα, συμβαίνει αυτό και αυτό, το και το, τι απαντά? Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα συζήτηση. Πίστεψέ με. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2013 με τους αθλητές μας. Ελπίζω να λυθούν. Αυτά τα προβλήματα τα έχετε θέσει υπόψη και του Υφυπουργού Αθλητισμού? Βεβαίως, σήμερα το συζητήσαμε. Σήμερα το συζητήσαμε και το αναφέραμε. Ελπίζουμε πως θα δώσει κάποια λύση. Τι απάντηση σας έδωσε? Ότι θα το διορθώσει το θέμα. Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι και άνθρωπος του αθλητισμού, προσπαθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, πρόσφατα έλυσε ένα θέμα που είχε δημιουργηθεί παλιότερα με τις αθλήτριες του Πόλο. Φυσικά. Ναι, δεν έχουμε κάποιο παράπονο από τον κύριο Ιωαννίδη. Έχει βοηθήσει τον αθλητισμό, ειδικά φέτος που επέστρεψε τα προνόμια, βοήθησε το Πόλο των γυναικών, έκανε πολλά πράγματα. Στο μέτρο που επιτρέπει, βέβαια. Για όλη αυτή η κατάσταση με την Τρόικα. Με την Τρόικα και με όλα αυτά, ναι, βέβαια. Και ξαναγυρίζουμε στην προηγούμενη κουβέντα. Πάμε να ξαναπούμε λοιπόν πολιτική. Μια και λέμε για υφυπουργό αθλητισμού, αυτός είναι και στόχος σου να γίνεις κάποια στιγμή? Ναι, ναι, θα ήθελα. Στο Υπουργείο αυτό. Θα ήθελα πολύ. Δείτε καλά, φίλες και φίλοι, εδώ μπορεί να έχουμε μπροστά μας τον μετά από 20 χρόνια υφυπουργό αθλητισμού. Πέρασαν και άλλοι άνθρωποι του αθλητισμού όμως και κατέληξαν εκεί πίσω από τα σίδερα. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, εγώ θέλω να... Αρχικά θα ήθελα να βοηθήσω τα μικρότερα αθλήματα εκτός ποδόσφαιρα, εκτός του ποδόσφαιρα και του μπάσκετ. Θα ήθελα να προωθήσω το handball, την ιστιοπλοεία, την ενόργανη, τη ρυθμική, όλα τα αθλήματα, κανόε, καγιάκ. Υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα που έχουμε ολυμπιονίκες και δεν γνωρίζει ο κόσμος τίποτα. Τίποτα. Έχουμε άπειρους καλούς αθλητές. Έχουμε θεωρητικά κάποιους γονείς που βλέπουν τώρα την εκπομπή μας. Δεν ξέρω πόσοι γονείς είναι, γι' αυτό λέω θεωρητικά. Και περιμένουν από σένα να μια απάντηση στο ερώτημα γιατί να στείλουν τα παιδιά τους στην ενόργανη γυμναστική. Και εγώ έχω μια πολύ καλή απάντηση. Εκτός από το ότι έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο σώμα σου από την τρίχα της κεφαλής σου μέχρι τα νύχια των ποδιών, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ καλός έλεγχος, είναι πειθαρχία, σου διδάσκει σεβασμό η ενόργανη. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα, δύσκολο, ιδιαίτερο, και είναι για άτομα που έχουν πάρα πολύ θέληση, και βγαίνοντας από αυτό το άθλημα, είτε είσαι κερδισμένος είτε όχι, μπορεί να μην φτάσεις ποτέ στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όμως έχεις τρομερή θέληση και είσαι έτοιμος να πατήσεις στα πόδια σου στην κοινωνία. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο απόψινό 11. Φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο Λευτέρης ο Πετρούνιας. Ελπίζω να μάθετε περισσότερα πράγματα. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι έχουμε να κάνουμε ένα από τα νέα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού και στην επόμενη δεκαετία θα κυριαρχήσει η αθλητική κουβέντα. Κλείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που για μία ακόμα βραδιά είστε μαζί μας. Μέχρι το επόμενο 11, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.